unboxing και τόσες εντυπώσεις για ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο μας έχει ενθουσιάσει, το Evenfall. Ένα παιχνίδι το οποίο μας φέρνει η DLP Games μαζί με την Anox Games. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που το έχει σχεδιάσει ο Στέφανο Ντι Σίλβιο και είναι ένα παιχνίδι που ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών με κάρτες φαντασίας, με διάφορους μηχανισμούς. Ανάμεσά τους έχει το chaining, την αλυσίδα δηλαδή, τα bonus στο τέλος του παιχνιδιού, διαχείριση καρτών χεριού, κάρτες με πολλαπλές χρήσεις, τοποθέτηση εργατών με διαφορετικούς εργάτες, καθώς επίσης και διαφορετικές ιδιότητες. Επίσης είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι engine building, φτιάχνει τη μηχανή σου δηλαδή μέσα στο fantasy σκηνικό που δείχνει, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και το art του. Στο Evenfall λοιπόν διάφορες φυλές μαγείας ετοιμάζονται για μια καινούργια εποχή. Το Evenfall είναι η εποχή όπου τα όρια της πραγματικότητας κάνουν collapse και σχηματίζονται καινούργια υπερφυσικά πράγματα. Οι παίχτες λοιπόν μέσα σε αυτό το παιχνίδι καρτών engine building θα προσπαθήσουν να φτιάξουν με τους μηχανισμούς του παιχνιδιού και να διαχειριστούν τις πρώτες ύλες του παιχνιδιού, να εκτελέσουν τις ενέργειές τους με σωστή και αποτελεσματική σειρά και να καλύψουν κάρτες και συνέργειες δηλαδή που θα δημιουργήσουν την ευκαιρία να κερδίσουν πόντους νίκης. Το παιχνίδι τελειώνει μετά από τρεις γύρους, όπου εκεί ο παίχτης με τους περισσότερους πόντους νίκης θα είναι και ο νικητής. Το παιχνίδι είναι του 2023, για 1-4 παίχτες, έχει και solo mode, αρκεί περίπου 60-120 λεπτά, ηλικίες 14 και πάνω και βάρος 2,9 στα 5. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα περιεχόμενα και θα επιστρέψουμε περισσότερο υλικό για το παιχνίδι σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Το εξώφυλλο μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει λίγο από Lord of the Rings, τουλάχιστον στα διάφορα σημεία. Αυτό μου βγάζει εμένα, δεν ξέρω, είναι και εμπνευσμένο και από αυτό στο fantasy. Εδώ είναι το πίσω μέρος. Και εδώ είναι το παιχνίδι στημένο. Πάμε να δούμε λίγο τα περιεχόμενα. Υπάρχουν κάποια sticker εδώ, νομίζω πρέπει να διπλισώψεις λογικά αυτά. Το φυλάδιο. Το δέντρο είναι καταπληκτικό, δεν είναι τα περιεχόμενα. Υπάρχει ένα victory point ταμπλό. Υπάρχουν τρεις περιοχές, τρία region. Υπάρχουν 52 κάρτες μέρη μαγείας, μέρη δύναμης, ουσιαστικά place of power. 58 ξόρκια, rituals. Και 42 specialist ή council members. Διάφορα token και δείκτες. Υπάρχει το τόμα το οποίο είναι αυτό εδώ. Φαίνεται να είναι πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος υπάρχουν τα ταμπλό των παικτών, 4 clan boards, είναι για κάθε παίκτη, διάφορα άλλοι δείκτες, play raids, καθώς επίσης, εδώ δείχνει πώς φτιάχνεις με το B και το A, τα βάζεις μαζί και με τα αυτοκόλλητα, τα κολλάς και φτιάχνεις ένα 2-layer board, ας πούμε, δύο επιπέδων. 16 μάγισσες, 16 elders και διάφορες κάρτες και starting places, καθώς επίσης και τα mana dials που είναι αυτά εδώ. Το γενικό setup του παιχνιδιού, το setup του παίχτη, φαίνεται να είναι πολύ ωραίο και το rulebook, καλογραμμένο. Το gameplay έχει την πρώτη φάση που είναι το scout phase, η δεύτερη φάση που είναι η action phase, η τρίτη φάση που είναι το battle phase και η τέταρτη φάση που είναι το round end. Αυτό θα γίνει τρεις φορές στους τρεις γύρους του παιχνιδιού. Κάθε φάση εξηγείται, scout, action phase, οι ενέργειες που μπορείς να κάνεις, να ανακαλύψεις ένα πέρος δύναμη, το place of power, να ενεργοποιήσεις το clan token σου, να παίξει μια κάρτα Ritual Specialist Council Member και εδώ είναι η ανατομία των καρτών. Φαίνεται να είναι ωραίο και το art και το iconography. Να παίξει ένα Specialist, να παίξει ένα Council Member, να κάνεις ενεργοποίηση σε ένα Action Space, ένα σημείο ενέργειας, να φτιάξεις καταλύτες, Build Catalyst και εδώ περνάμε στην Battle Phase όπου έχουμε τη μάχη και το τέλος του γύρου. Το art είναι πάρα πολύ όμορφο και πλούσιο και εδώ υπάρχει ένα card effects in detail που δείχνει τις κάρτες τι κάνουν ακριβώς, τα clans και τις ιδιότητές τους και εξηγήσεις για το οτόμα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, punch board. Σκληρό χαρτόνι. Matte εκτύπωση. Δεν είναι lean and finish, αλλά είναι σκληρό και χοντρό, που είναι ωραίο αυτό. Εδώ είναι λοιπόν το victory point track, το οποίο εδώ είναι και η θέση για τους γύρους. Οκ. Ωραίο ταμπλό. Όμορφο. Και το insert είναι ωραίο που έχει το παιχνίδι. Αυτό είναι το ταμπλό του οτόμα, που είναι η φάση του οτόμα μάλλον εδώ. Πολύ ενδιαφέρον φαίνεται και αυτό. Wow. Φαίνεται να είναι ωραίο το οτόμα. Play raid είναι για κάθε παίχτη, που είναι οι ενέργειες από τη μία πλευρά και είναι σε χαρτόνι, έτσι, και από την άλλη πλευρά είναι
τα Witches και Elder Symbols, χρήσιμα πάντα, τα χρώματα των παικτών. Μετά έχουμε τα τρία Regions, στο οποίο θα μπαίνουν οι κάρτες. Τα τρία Regions είναι τα Southern Slopes, Central Mountains και Northern Lakes. Και αυτά είναι από χαρτόνι, μπράβο τους και γι' αυτό. Συνεχίζουμε με τα resources, έχουμε 20 herbs, βότανα. Έχουμε 20 γνώση, που είναι μικρά βιβλία, knowledge, ωραία, και τα χρώματα και τα σχήματα που έχουν τα custom. Και έχουμε και 20 potions, που είναι τα ελξίρια. Μετά βλέπουμε τους Elder, τα χρώματα των παικτών. Μου αρέσουν και τα χρώματα και τα σχήματα και το print που έχει, τον Elder, φοράνε το σκουφί τους έτσι, ωραίο. Αντίστοιχα υπάρχουν τα token, οι δείκτες, κάθε παίχτη. Okay, στα χρώματα των παικτών, σακουλάκια μπουκλίκα. Και τέλος υπάρχουν οι witches, οι μάγισσες. Με αυτά τα custom meeples που είναι επίσης πολύ όμορφα και επίσης τυπωμένα και από τις δύο πλευρές. Πέξει για τα dials, okay. Και το insert μου αρέσει, είναι όμορφο, έγχρωμο. Και πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κάθε clan, αυτή είναι η circle για παράδειγμα, θα έχει το ταμπλό αυτό και νομίζω μπαίνει και αυτό, μπαίνει το A και το B, ναι. Οπότε αυτό εδώ, αν δεν κάνω λάθος, φτιάχνει πώς, βάζοντας το ένα έτσι και το άλλο έτσι, ναι, τέλεια, μάλλον έτσι πρέπει να φτιάχνεται, είναι εδώ. Έτσι ακριβώς. Μάλλον έτσι φτιάχνεται. Από τι βλέπω. Ναι. Οπότε δημιουργείται αυτό το, η θέση για να ανεβαίνεις πάνω το δίσκο. Αυτό το recessed board. Έτσι. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές. Αν δεν ξέρω, έχω διαφορετικές ιδιότητες. Okay. Και αυτή είναι εδώ τη θέση εδώ. Φαίνεται πολύ ωραίο. Και εδώ θα μπουν αυτοκόλλητα ανάμεσα σε αυτά εδώ για να τακτοποιηθούν. Μετά το μάνα του κάθε παίχτη, το οποίο θα μπει ένα, θα μπει εδώ ένα dial, έτσι, και αυτό εδώ, αφού φύγουν και αυτά, θα γυρίζει. Αυτό είναι τον τρόπο, για να δείχνει, όχι, κάτι είπε καλά εδώ, όχι, εδώ θα μπει, μπράβο, ναι. Έτσι θα μπει εδώ για να γυρίσει και να δείχνει το νούμερο μέσα εδώ του μάνα που έχει κάθε παίχτης. Ωραία. Στη συνέχεια, αυτά εδώ τα token είναι catalysts. Scythe ή Black Orb είναι οι καταλύτες. Ωραίο art, πάρα πολύ ωραίο art. Αυτά είναι resource tiles αντίστοιχα για potions, για knowledge και για herbs. Είναι multipliers, αν δεν κάνω λάθος. Δείχνουν ότι έχει 3. Πάνω θα μας τελειώσουν τα υπόλοιπα. Αυτά είναι power stones, όπως τα λέει. Αυτά είναι VP token, θα περάσει στο 100. Αυτά εδώ είναι clan tokens, 2 για κάθε clan. Μπαίνουν εδώ, όλα πετάει μάλλον και δίνουν replayability. Τα κάνουν slot εκεί. Τέλειο. Ας βάλουμε εδώ και τα υπόλοιπα. Okay. Δεύτερο clan είναι The Cross. Είναι αυτή εδώ. Να τους δούμε. Πολύ ωραίο. Το Artus. Και εδώ.
Εδώ είναι που θα μπουν τα αυτοκόλλητα, γι' αυτό είναι πράσινο. Έτσι, για να φτιαχτεί σωστά το recessed board. Πολύ ωραίο το art και αυτό. Okay. Το mana dial τους. Περισσότερα scythe power stone και resource tiles. Αντίστοιχα, τα βάλαμε αυτά. Είναι από τη μία είναι black orb και από την άλλη είναι scythe. Okay. Τα ability τους. Okay. Πρώτο τελευταίο punch board. Αυτή είναι η spike, έτσι λέγονται. Ποιοτικό χαρτόνι, matte, σκληρό, επίπεδο, ωραίας ποιότητας. Να τι. Οκ, ας βάλουμε εδώ. Με το mana dial τους. Ανυπομονώ εδώ και το art στις κάρτες, γιατί το παιχνίδι κάνει παιχνίδι καρτών, οπότε εκεί είναι που... Αυτά είναι τα clan tokens. Πάμε. Αυτά είναι για το spike. Και τελευταίο punch board. Είναι η The Star, είναι αυτή εδώ. Οι οποίοι τους βάλουμε και αυτούς εδώ μαζί με το mana dial τους, τα clan token 2, τα power stones και τα υπόλοιπα είναι και ένα component. Φαίνεται να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Έχω ακούσει ήδη πολύ καλά λόγια, ήδη έχω δει φίλους στην ομάδα στο επιτραπέζου με group που έχουν παίξει το παιχνίδι και γράφουν πολύ καλά πρώτα σχόλια και πρώτες εντυπώσεις. Οπότε ανυπομονώ να το δοκιμάσουμε. Πάμε να δούμε λίγο και το art για να ολοκληρώσουμε το unboxing video. Λοιπόν, οι κάρτες είναι matte. Είναι σκληρή κάρτα και φαίνεται να είναι καλής ποιότητας. Το art είναι καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Cavern, Henge, Archive, υπάρχουν πολλές κόπιες από την κάθε κάρτα όπως βλέπετε. Mystic Castle, Ruins, Spirit Springs. Sorry, Mystic Springs. Και εδώ είναι Incarnations of Magic, Confluence of Omens. Εδώ είναι διάφορα rituals, είναι αυτά νομίζω. Ναι, αυτό είναι το πίσω μέρος των rituals. Ωραίο. Πολύ ωραίο art, πολύ ωραία εικονόγραφη, πολύ ωραία ανατομία στις κάρτες. Γενικά, πολύ τίμιο. Έχει θυμίσει, πολύ εντυπωσιασμένος από αυτά που βλέπω. Πάμε να δούμε και το δεύτερο και τελευταίο deck. Περισσότερα rituals. Είναι και specialist. Είναι 58 rituals και 42 specialist council members. Έτσι είναι όλα μαζί. Jin Mirror, Pendant of Renewal, Eye of the Plenty, Jar of Cauldron, Transmutation Chalice, Twin Scythes. Πολύ ωραία αναλογία του art με το υπόλοιπο, με το κείμενο. Γενικά νομίζω αν το παιχνίδι παίζει τόσο καλά όσο λένε,
συνδυαστικά με αυτή την πολύ όμορφη παραγωγή και την ωραία παρουσία που έχει, πρόκειται για φαίνεται να έχουμε στα χέρια μας ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο εδώ είναι η, λογικά η Specialist και η Councilman, αν δεν κάνω λάθος, γιατί βλέπω προσωπικότητες πλέον. Πάρα πολύ ωραίο art. Πολύ όμορφο. Πολύ πλούσιο. Διαφορετικό από τον Άρχοντα. Τουλάχιστον το δέντρο μου θύμισε λίγο τον Άρχοντα. Πολύ ωραίος κόσμος. Φαίνεται να είναι ο κόσμος του Evenfall. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρειες. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία θα το ρίξουμε στο τραπέζι και θα δοκιμάσουμε πώς παίζει. Αυτό είναι το Evenfall.